Πάντα που ήθελα να κάνω τέσσερα παιδιά, να πούμε. Πάντα το ήθελα αυτό. Όταν χωρίσαμε την Ευρυδίκη, το άγχος μου ήταν. Πού θα βρω γυναίκα να κάνω όλα τρία τώρα, τι θα γίνει. Ήθελες τέσσερα. Οπωσδήποτε. Καρεδάκι. Και μου έκατσαν κανονικά. Δηλαδή δύο αγόρι, δύο κορίτσια. Έχω από όλα τώρα. Με την Ευρυδίκη έχετε ένα αγόρι. Το οποίο είναι ο Άγγελος. Ο Άγγελος, ναι. Ο μεγαλύτερος. Mm. Και μετά είναι. Μετά είναι ο Μάνος, ο Εμμανουήλ, ναι. Που είναι 17 χρονών τώρα. Ναι, μετά είναι ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι 15. Παρόλο που αυτά τα δύο είναι κολλημένα. Ήταν αυτά τα δύο που τα ζουζούνια. Λοιπόν, που αυτά τρελάθηκα με αυτό το βίντεο. X-Factor. Ναι. Τρελάθηκα, το έβλεπα πρόσφατα. Αυτό το βίντεο με τα παιδιά που μπαίνουν στο X-Factor. Τα οποία σε γλεντάνε κανονικά, έτσι. Κανονικότατα. Ο παπάς μας γράφει τραγούδια. Δεν μας πολύ αρέσουν γιατί γράφει κάτι λαϊκά και εμείς ακούμε pop. Ποιος? Ναι. Ο παπάς της. Ναι. Μάλιστα. Και αποφασίσαμε να έρθουμε να τραγουδήσουμε γιατί θέλουμε να γίνουμε pop star. Τα οποία πρέπει να έχουν πολύ χιούμορ τα παιδάκια. Πάρα πολύ. Γούστερα πολύ που εξηγηθήκαν έτσι. Πάρα πολύ. Εσύ την πήρες γραμμή ότι είναι τα παιδιά σου αυτά. Όχι, καθόλου. Κοίταζα λίγο το αγόρι με τα παπούτσια του, γιατί ο δικός μου έχει μια μανία με φοράει τα ίδια παπούτσια όλη μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Ξέρω ο δικός αν το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά το δικό μου αυτό κάνει. Μπορώ να το κάνω εγώ, μπορώ να φοράω τα ίδια πράγματα. Είμαι μονομανή. Και τον είδα τα παπούτσια του και στην πορεία όπως τραγουδάγανε. Έχει γούστο τώρα, α πούμε. Και μετά. Εντάξει, μετά είναι θεόφαλτσα και τα δύο τα παιδιά τα καημένα. Τι να κάνουμε. Φωνή δεν πήρανε καθόλου. Μουσικό αυτοί έχουνε. Έχουν όλα τους. Εσύ λίγο τραγουδάς. Όχι καλέ. Νόμιζα ότι τραγουδούσα. Ευτυχώς μου πέρασε γρήγορα αυτό. Το πάλεψες ποτέ, την είδες ποτέ. Εντάξει, πώς, εννοείται. Όταν ήρθα στην Ελλάδα για πρώτη φορά, το 87, πριν μόλις. Μόλις τελείωσα το στρατό. Πριν πάω ακόμα για σπουδές. Έκανα ένα γύρο, έβαλα κάποιο μέσο τέλος πάντων, να δω το Χατζινάσιο, να δω το Σαββόπουλο, να δω τους μεγάλους της εποχής. Ως τραγουδιστής να παρουσιάσω. Όχι, ρε παιδί μου, να φέρω τραγούδια μου, αλλά τα τραγουδάκια αυτά τα λέγα εγώ. Πού να βρω κάποιον να μου τα τραγουδήσει. Ναι. Είπαν όλοι, δηλαδή ευτυχώς, πολύ ειλικρινείς όλοι τους. Την είδες, παιδί μου, κάποια στιγμή σε στείλω ότι εντάξει, το έχω, ξέρω ότι θα δώσω τραγούδια τα οποία είναι επιτυχίες, γιατί να μην το κάνω εγώ, αφού κάνω μάγκες άλλους. Δεν μου άρεσε καθόλου, η σκηνή δεν μου άρεσε καθόλου, νιώθα πολύ άβολα πάνω στη σκηνή. Με βοήθησε η τηλεόραση σε αυτό. Από τον καιρό που βγήκα στην τηλεόραση και μετά, άρχισα να δουλεύω το βράδυ και να παίζω και να μου αρέσει το performing, δηλαδή, πώς να σου το πω. Μέχρι τότε δεν μου άρεσε καθόλου.